θέμα που θα μας το μεταφέρει βέβαια όλες τις πληροφορίες τώρα ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης από την εφημερίδα Ελευθερία. Εξεράγει αυτοσχέδιος μηχανισμός στο κέντρο της Καλαμάτας. Βέβαια υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό που μπορώ να σημειώσω ήταν γύρω στις 4 και 4 το πρωί, όταν εξεράγει αυτοσχέδιος ειδικός μηχανισμός με πυροσωλήνα στο κέντρο της Καλαμάτας, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία, σχεδόν στην κεντρική πλατεία, στα δύο πιο σημαντικά τραπεζικά κτίρια, θα έλεγα, της πόλης. Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της Τράπεζας Ελλάδος. Ακριβώς απέναντι είναι η Εθνική Τράπεζα, το μεγάλο κτίριο, το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην Καλαμάτα. Ναι. Ο θόρυβος ήταν κοφαντικός, όμως θα έλεγα ότι ήταν ελαφρύς ο εκρηκτικός μηχανισμός, μπαλαφουμάς θα λέγαμε. Ουσιαστικά προξένησε μικρή ζημιά στην απέναντι πολυκατοικία, που είναι η είσοδος πολυκατοικίας, αλλά και η είσοδος του πάνω ρόφου της Εθνικής Τράπεζας. Ευτυχώς που δεν υπήρξε κάποιος περαστικός εκείνη την στιγμή. Το θετικό ότι ήταν 4 και 4 το πρωί, ναι. Η αστυνομία επέκλεισε την οδό Νικηταρά δίπλα στο κεντρικό δρόμο στην οδό Αριστομένους. Το πρωί στον τόπο του συμβάντος προσήλθε και κλιμάκιο πυροτεχνουργών από την ασφάλεια της Τρίπολης για να ελέγξει το χώρο. Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ένα μικρό περιστατικό, ότι δεν με χρειάζεται να κληθεί για την δημοκρατική υπηρεσία, γιατί ο αυτοσχέδιος μηχανισμός ήταν ελαφρύς. Δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατός, αλλά απλά ερευνούν, οι έρευνες όμως είναι εξονγησικές, για να δουν ποιοι ήταν αυτοί, τι μπορεί να είναι, με τι σχετίζονται οι δράστες του συγκεκριμένου περιστατικού. Απλά να σημειώσουμε ότι και στα δύο κτίρια, ιδιαίτερα στο κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος, υπάρχουν περιμετρικά στο κτίριο κάμερες, οι οποίες δουλεύουν και οι οποίες θα είδαν τις κινήσεις των ανθρώπων, των ατόμων που τοποθέτησαν τον ηλεκτρικό μηχανισμό. Μάλιστα, προφανώς το υλικό θα το εξετάζει η αστυνομία και θα έχουμε κάτι από αυτό. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας να μας πεις και δύο λόγια για τις εκδηλώσεις προβολής που διοργανώθηκαν εχθές. Μάλιστα, είχε έρθει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ναι, ήταν στην ανταπόδοση φιλοξενίας και της προβολής της Καλαμάτας Θεσσαλονίκη την Άνοιξη. Το χρωστάγαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήταν να έρθουν τον Ιούλιο, αλλά τότε με τα γεγονότα με το δημοψήφισμα δεν έγιναν οι εκδηλώσεις. Έγιναν εχθές. Ήταν ο κ. Μπουτάρης, ήταν αντιδήμαρχη, ήταν αντιπροσωπεία επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης. Είναι οι δεσμοί φιλίας που έχει η Καλαμάτα με τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μπουτάρης παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης και προβολής εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και έχει πετύχει την προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη. Μάλιστα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το σκεπτικό ήταν ότι η πόλη έχει το μέλλον μαθαίνοντας το παρελθόν, αξιοποιώντας το παρελθόν. Και όπως είπε, το παρελθόν της Θεσσαλονίκης είναι πολυπολιτισμικό, είναι πολυεθνικό, με κυρίαρχο το στοιχείο το εβραϊκό και το οθωμανικό. Και όπως τόνισε, πέρα από την επισκεψιμότητα, την προσέλκυση επισκεπτών, έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να μάθουν και να αγαπήσουν περισσότερο την πόλη τους. Βλέπουμε εδώ και στα πλάνα από το ελευθερίαonline.gr, όπου παρασκευάστηκε και μπουγάτσα Θεσσαλονικιώτικη. Προφανώς σε κάποιο κεντρικό σημείο. Τα δύο, στα πλαίσια προβολής αστυνομίας Θεσσαλονίκης, χθες υπήρχε ζαχαροπλάστη στη Θεσσαλονίκη. Παρασκεύασε τη γνωστή μπουγάτσα Θεσσαλονίκης στην κεντρική πλατεία της πόλης, σε κατάστημα της κεντρικής πλατείας πόλης, και αρκετός κόσμος έσπευσε να δοκιμάσει την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Και χθες, πριν τις εκδηλώσεις στο πνευματικό κέντρο της πόλης, υπήρχαν γυναίκες Θεσσαλονίκης που παρασκεύασαν και προσέφεραν στον κόσμο την ποντιακή πίτα. Και κίνδυνος να πούμε ότι σήμερα ο κ. Μπουντάρης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Μεσσηνίων Μακεδονομάχων, που βρίσκεται μπροστά από το Διοικητήριο Μεσσηνίας μαζί με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον πρόεδρο του Συλλόγου Προεδραδιτών Μεσσηνίας.